Να συνεχίσουμε ωστόσο τις τηλεφωνικές μας επαφές. Να πάμε στον εκλεγέντα Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλησπέρα σας, κύριε Πατούλη. Γεια σας. Πείτε μας λίγο, έχετε εικόνα αν υπάρχουν έτσι, σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή περισσότερες ζημιές? Ποια είναι η δική σας αίσθηση και πληροφόρηση? Κοιτάξτε, καταρχήν καλησπέρα σας. Πράγματι, η επικοινωνία που έχω με τους δημάρχους, όλη την Αττική, όσοι έχουμε κλείσει, δεν έχει καταγραφεί κάποια πολύ σημαντική ζημιά ή κάτι το οποίο να είναι ανησυχητικό από πτώση ενοστηρίου και να πρέπει να απεγκλωβιστεί κάποιος. Αυτό είναι σαφές ότι είναι το ενθαρρυντικό. Η ψυχραιμία, όπως άκουσα και τον κύριο Λέκα, θα πρέπει να επικρατήσει σε όλους μας. Η μέρα αυτή θα είναι μια μέρα εγρήγορσης. Ελπίζουμε να είναι ένας κεντρικός σεισμός και όχι ένας προσεισμός. Και όσον αφορά αυτές τις οδηγίες που άκουσα και πριν από τον κύριο Λέκα, θα πρέπει να είναι μια μόνιμη διαδικασία και τουλάχιστον από 1η Σεπτέμβρη που θα αναλάβουμε εμείς τις δικές μας ευθύνες στην περιφέρεια. Αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα επιμείνουμε στα σχολεία, στα παιδιά, στους κατοίκους, στην ενημέρωση του τι πρέπει να κάνει κανείς και τι δεν. Κύριε Πατούλη, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο αυτή την ώρα στην περιφέρεια που μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες για κάποια ενημέρωση, είτε για να δηλώσουν κάποια πράγματα, τέλος πάντων να παίρνουν πληροφόρηση? Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι θα υπάρξει τετραψήφιος αριθμός. Τώρα δεν ξέρω, όπως ξέρετε, η κυρία Δούρου παραδίδει 31/8/2019. Υπό αυτή την έννοια δεν θα μπορούσα έχετε να ενημερωθεί. Μια τέτοια... Έχετε ενημερωθεί από την κυρία Δούρου για τα μέτρα που λαμβάνει η περιφέρεια μετά το χτύπημα του αγκέλαδου? Αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε λιγότερα από 10 λεπτά, θα είμαι ήδη στο κέντρο επιχειρήσεων. Ήδη μίλησα και με τον κύριο Χαρδαλιά, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου. Πιστεύω εκεί να είναι η κυρία Δούρου. Οπότε να δούμε συντονιστικά αν πρέπει να βοηθήσουμε τις αρχές και τη διοίκηση σήμερα της περιφερίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε νεότερα. Καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατούλη.